Εργαζόμενες, εργαζόμενοι, άνεργοι, νέοι και νέες, απευθύνουμε ανοιχτό κάλεσμα ενότητας και δράσης. Καλούμε όλους τους εργαζόμενους, όλες τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, μαζί να δώσουμε τη μάχη απέναντι στα σχέδια που ήδη έχει ετοιμάσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και θα φέρει τις επόμενες μέρες με τη μορφή πολυνομοσχεδίου σκούπας. Να προετοιμάσουμε εμείς αποφασιστική, μαζική, μαχητική, συντονισμένη, αγωνιστική απάντηση. Κάτω τα χέρια από το δικαίωμά μας στη συλλογική οργάνωση και πάλι. Κάτω τα χέρια από το δικαίωμα των εργαζομένων στην απεργία. Δουλειά με σύγχρονα δικαιώματα και όχι δούλοι στον 21ο αιώνα. Χρειάζεται άμεση απάντηση να δημιουργήσουμε στους χώρους δουλειάς απεργιακό κλίμα, να πάρθουν αποφάσεις, να μην επιτρέψουμε σε κυβέρνηση και εργοδοσία να χτυπήσουν τις συλλογικές διαδικασίες, να χτυπήσουν τις γενικές συνελεύσεις των εργαζομένων, των συνδικάτων, να χτυπήσουν το δικαίωμα ώστε να μπορούν να συζητούν οι εργαζόμενοι, να αποφασίζουν, να κρίνουν, να συγκριτοποιούν ποιος είναι ο φίλος τους και ποιος είναι ο εχθρός τους. Να μην επιτρέψουμε να παραδοθούν στην εργοδοσία και την κυβέρνηση τα στοιχεία των εργαζομένων που αποφασίζουν, που ψηφίζουν, που παλεύουν για τη ζωή τους, για τα δικαιώματά τους. Απευθύνουμε παντού, σε κάθε σωματείο, σε κάθε συνδικαλιστική οργάνωση, κάλεσμα για να πάρει αποφάσεις και πρωτοβουλίες, να υπερασπιστούν οι εργαζόμενοι τη συλλογική τους κατάκτηση, τις ζωντανές διαδικασίες στους χώρους δουλειάς. Δίνουμε το μήνυμα προς την κυβέρνηση και την εργοδοσία. Δεν πρόκειται να παραδοθούμε. Θα δυναμώσουμε την αλληλεγγύη ανάμεσά μας. Η ενότητα της εργατικής τάξης που σφυριλατείται μέσα στις συλλογικές διαδικασίες των συνδικάτων δεν πρόκειται να δεχτούμε να χτυπηθεί. Καμιά θυσία για την πλουτοκρατία. Κάτω τα ξένα σας από τα σωματεία. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να δοθεί ο μεγάλος, ηρωικός, πολύμηνος αγώνας των Χαλιβουργών χωρίς τις δεκάδες γενικές συνελεύσεις. Πώς μπορεί αυτό να αντικατασταθεί από ελεγχόμενες και απρόσωπες ηλεκτρονικές διαδικασίες που θέλουν να φέρουν στη ζωή των συνδικάτων απ' τη μια το φακέλωμα και απ' την άλλη το χτύπημα της ζωντανής και ενεργητικής συμμετοχής. Οι επίδεσοι συνάδελφοι είναι συγκεκριμένοι και στο στρόγαστρο βρίσκονται τα σωματεία και το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα, το δικαίωμα στη συλλογική δράση και τους αγώνες του εργαζόμενου λαού. Η κυβερνητική παρέμβαση στην ουσία αποτελεί μορφή καταστολής του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος. Για μας είναι μια μάχη για την ύπαρξη των συνδικάτων. Επιχειρούν σχέδιο καθυπόταξης των σωματείων στην εργοδοσία και τα συμφέροντά της. Αυτή η επίθεση επιβεβαιώνει ακόμη ότι στο πρόσωπο της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας η πλειοψηφία της ΓΕΣΕ βρήκε τον καλύτερο υπερασπιστή της. Ο στόχος της,
ο στόχος της αστικής τάξης, της κυβέρνησής της, για να μπορέσει να περάσει τη νέα εργατική επίθεση, θέλει υποταγμένα ή άφωνα συνδικάτα. Κλείνει το μάτι σε αυτούς που έχουν κάνει επιστήμη τον κοινωνικό εταιρισμό, σε όσους θέλουν να μεταλλάξουν τα συνδικάτα σε όργανα στήριξης των μεγάλων επιχειρηματιών, αλλά και στη διατήρηση και διεύρυνση του ευνοϊκού επενδυτικού κλίματος για την προσέλκυση κεφαλαίων. Από καιρό άλλωστε, τα διατεταγμένα από την εργοδοσία ΜΜΕ κάνουν συχνά λόγο για την ανάγκη να αλλάξει το συνδικαλιστικό κίνημα, να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα, αναμασώντας τα περί κομματοκρατίας στα σωματεία που πρέπει τάχα να σταματήσει, βγάζοντας από το κάδρο βέβαια τα δικά τους παιδιά, τα στελέχη των κομμάτων που κυβέρνησαν όλα αυτά τα χρόνια και βρίσκονται μέσα στα συνδικάτα. Είναι οι άνθρωποι τους, στελέχοι που βρέθηκαν με επιχειρήσεις στο όνομά τους, βρέθηκαν στα διοικητικά συμβούλια επιχειρηματικών ομήλων, Golden Boys και διευθυντές. Κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει τη διευθύντρια του My Market που καλούσε τους εργαζόμενους να χαίρονται και να έχουν χαμόγελο στα χείλη για 300 ευρώ μισθό που παίρνουν. Συνδικάτα εργατών, όχι των εργοδοτών. Συνδικάτα εργατών, όχι των εργοδοτών. Η πρόταση πάλης και διεκδικήσεων που αποφασίστηκε στην προχθεσινή σύσκεψη σωματείων και συνδικαλιστών και πραγματοποιήθηκε εδώ στη Θεσσαλονίκη, είναι απάντηση απέναντι στην επίθεση που συνεχίζει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Εδώ, από τη Θεσσαλονίκη, από το βήμα αυτό, δίνουμε τη σκυτάλη στην Αθήνα, αλλά και σε άλλες πόλεις της χώρας, να προχωρήσουν αντίστοιχα σε πλατιές συσκέψεις σωματείων, να αποφασίσουν μέσα από τη συζήτηση το επόμενο αγωνιστικό βήμα, να γίνει το αγωνιστικό πλαίσιο που αποφασίσαμε προχτές, κτήμα όλο και περισσότερο να συμπληρωθεί. Να απαντήσουν με το δικό μας σχέδιο, κοντά στο σχέδιο κυβέρνησης, βιομηχάνων, Ευρωπαϊκής Ένωσης, να μας κάνουν σύγχρονους σκλάβους, δυναμώνοντας τους πυρήνες αντίστασης σε κάθε κλάδο και χώρο δουλειάς. Μαζί με τους συμμάχους μας, αγρότες, ευαίτους, φοιτητές, σπουδαστές, απευθύνομαι κάλεσμα για οργάνωση της πάλης. Κανένας συμβιβασμός με τα ψίχουλα. Αγώνας για σύγχρονους όρους δουλειάς, για ζωή με δικαιώματα. Η δέσμευση του νέου Πρωθυπουργού στη συνάντηση με τους κοινωνικούς εταίρους στην αρχή της εβδομάδας, στη συνάντηση δηλαδή που βρίσκονταν η συνδικαλιστική μαφία και καμάρωνε σαγίφτικος και πάνι όταν άκουγε πως η νέα κυβέρνηση θα στηρίξει την επιχειρηματικότητα με κάθε κίνητρο, αυτό πρέπει να αποτελέσει και να σημάνει για όλους μας συναγερμό. Οι κυβερνητικές θέσεις μαζί με τις νομοθετικές πρωτοβουλίες του καλοκαιριού δεν αφήνουν την παραμικρή αμφιβολία για το χώρο και την άνεση που θα έχουν σεβ, εφοπλιστές, τραπεζίτες, μεγαλοξενοδόχοι, ώστε να απαιτούν όλο και νέες θυσίες από τους εργαζόμενους και παράλληλα να έχουν στα χέρια τους όλους τους όρους εργασίας που να τους επιτρέπουν να παίρνουν στη δουλειά όσους θέλουν, να τους πληρώνουν ό,τι θέλουν και όποτε θέλουν, να τους απολύουν και να τους ανακυκλώνουν χωρίς αποζημίωση. Η δέσμευση των βιομηχάνων και των άλλων εργοδοτικών ενώσεων μαζί με τη διορισμένη ηγεσία της ΓΕΣΕ που έπιασε στασίδι σε αυτό το κοινωνικό διάλογο είναι πως θα προσπαθήσουν όλοι μαζί και από κοινού να πάρουν μέτρα για τη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος στο όνομα της επιτάχυνσης της ανάπτυξης. Σημειολογικά και μόνο πρέπει να αναφερθεί πως ο πρόεδρος των βιομηχάνων της Βόρειας Ελλάδας, που ο ΣΥΡΙΖΑ για δικούς του λόγους τον αναβάθμισε ως φορέα και κοινωνικό εταίρο, ζήτησε από τον νέο Πρωθυπουργό
ειδικές οικονομικές ζώνες, δηλαδή περιοχές που το κεφάλαιο μπορεί να απολαμβάνει έξτρα φορολογικά προνόμια και να παραβιάζει νόμιμα ακόμα και αυτή την άθλια εργατική νομοθεσία, να απαγορεύει την είσοδο και δράση των συνδικάτων. Η κανονικότητα, η δίκαιη ανάπτυξη, η ανάπτυξη για όλους έχει ως προϋπόθεση τη διαρκή πρέσα στα εργατικά δικαιώματα και στις ανάγκες του εργαζόμενου λαού. Αν κοιτάξουμε λίγο πιο πέρα, μια χώρα που απασχόλησε όσο η δική μας και πυροδότησε συζητήσεις γύρω από την καπιταλιστική κρίση και τη διέξοδο, τα αριθμιστικά στοιχεία είναι χαρακτηριστικά. Στην Ισπανία λοιπόν, από την περίοδο της καπιταλιστικής κρίσης το 2018, όλοι οι δείκτες της οικονομίας έχουν βελτιωθεί. Το ΑΕΠ έχει αυξηθεί. Οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι για τα κέρδη τους να αυξάνονται από 400 σε 500 δις ευρώ την πενταετία 2013-2018. Την ίδια όμως στιγμή ο μέσος ετήσιος μισθός παραμένει χαμηλότερος από τα προ-κρίσης επίπεδα και ειδικά στους εργαζόμενους 20 με 35 χρονών. Οι χρονιάτικες απώλειες φτάνουν τα 1.500 ευρώ. Και δεν είναι το μοναδικό παράδειγμα. Αυτή είναι η ανάπτυξη για την οποία μιλάνε το σύνθημα της κυβέρνησης στη ΔΕΘ. Ανάπτυξη για όλους σημαίνει ανάπτυξη για όλα τα αφεντικά, τις εταιρείες, τα μονοπόλια, όλων των κλάδων από το ξεζούμισμα των εργατικών λαϊκών στρωμάτων με την άγρια φορολογία. Η αλλά ανάπτυξη τους είναι μια απαντή φτώχεια και ανεργία. Αλλά δεν πρέπει να υπάρχει απορία. Αυτό είναι το σύστημα της εκμετάλλευσης. Αυτός είναι ο καπιταλισμός. Οι κρίσεις και οι όποιες αναμικές ανακάμψεις βασίζονται πάνω στη διαρκή του δίψα για το αίμα των εργαζομένων και των κατακτήσεών τους. Σήμερα οι εργαζόμενοι τόσο στη χώρα όσο και στις άλλες χώρες έχουν μεγαλύτερη ακόμη εμπειρία για να κρίνουν πως δεν έχουν τίποτα να περιμένουν από την ανάπτυξη αυτή που υπηρετεί και προωθεί με μοιρασμένους ρόλους ο εταιρισμός, κυβέρνηση επιχειρηματιών, συνδικαλιστικής μαφίας. Σήμερα δεν χωρούν άλλες μειωμένες απαιτήσεις. Δεν μπορεί ο εργαζόμενος, ιδιαίτερα ο νέος και η νέα, να αρκούνται με τα ελάχιστα. Δεν μπορεί να υπάρχει συμβιβασμός και ανοχή με τα ψίχουλα, με τις κακοπληρωμένες δουλειές του ποδαριού, με την ανασφάλεια και τη μισοανεργία. Γι' αυτό λοιπόν δεν πρέπει να επιτρέψουμε να ξεγελαστούν οι εργαζόμενοι με τα παραμύθια της κυβέρνησης. Χρειάζεται να ανοίξει πιο βαθιά η συζήτηση ανάπτυξη για ποιον. Και από το βήμα αυτό θέλουμε να χαιρετήσουμε τους εργαζόμενους και εδώ στη Θεσσαλονίκη της Τράπεζας Πειραιός που κάνουν προσπάθεια, δίνουν μια μάχη απέναντι στην τρομοκρατία της εργοδοσίας και της κυβέρνησης και των συμβιβασμένων ηγεσιών ΣΥΝΟΤΟΕ και ΣΑΡΑ Σωματεία. Συνάδελφοι και συναδέλφισσες, για μας δεν είναι κανονικότητα όλες αυτές οι ανατροπές, η περιστολή εργατικών και συνδικαλιστικών ελευθεριών. Για μας δεν είναι κανονικότητα η εμπλοκή της χώρας σε περιστικά σχέδια και ανταγωνισμούς που δημιουργούν επικίνδυνες καταστάσεις για το λαό μας και τους λαούς των γειτονικών χωρών. Οι νέες εικόνες με την εισρωή χιλιάδων προσφύγων, αποτέλεσμα των ολυμπιαστικών πολέμων και επεμβάσεων και η μετατροπή των νησιών αλλά και άλλων περιοχών σε αποθήκες ψυχών δεν μπορεί να μας αφήνουν ασυγκίνητους. Συνάδελφοι και συναδέλφισσες, η κυβέρνηση σχεδιάζει να ανοίξει ξανά το ασφαλιστικό σε βάρος εκατοντάδων χιλιάδων ασφαλισμένων και συνταξιούχων, να προχωρήσει πιο γρήγορα σε ιδιωτικοποιήσεις όπως η ΔΕΗ, η ΕΙΑΘ, να κλείσει μεγάλες επιχειρήσεις με άξονα την πολιτική απαξίωσής τους όπως είναι η ΛΑΡΚΟ. Είναι έτοιμη να προχωρήσει με επιθετικότητα στο κομμάτι των πληστηριασμών, των κατασχέσεων των κόκκινων δανείων. Θα έχουμε μπροστά μας εξελίξεις στην έναρξη της σχολικής χρονιάς, την προσχολική αγωγή στην υγεία,
στον πυρήνα του κεντρικού σχεδιασμού της κυβέρνησης βρίσκεται το περίφημο επιτελικό κράτος, το οποίο σημαίνει πιο επιθετικό κράτος απέναντι στα εργατικά λαϊκά δικαιώματα, πιο αποφασιστικό στη στήριξη των επιχειρηματικών ομίλων. Είναι φανερό ότι με το δόγμα νόμος και τάξη θα επιδιώξουν να επιβάλλουν το συμβιβασμό με τα ψίχουλα και τα ματωμένα πλεονάσματα μέχρι το 2060. Την υποταγή του εργαζόμενου λαού στις συνεχείς απώλειες πιστού της συντάξης, στις κοινωνικές παροχές, για να μην διαταραχτεί η επάνω στην κανονικότητα. Σήμερα τίποτα δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς σύγκρουση μέσα τις λαϊκές πολιτικές που φέρνει η κάθε κυβέρνηση, καθώς η μια συμπληρώνει την άλλη. Χωρίς ρήξη με τις στρατηγικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τους μονοπωλιακούς ομίλους. Δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς ανατροπές στους σχετισμούς δυνάμεων στην κοινωνία και στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα. Σήμερα χρειαζόμαστε ένα κίνημα διεκδικητικό που θα διεκδικεί σύγχρονους όρους δουλειάς, αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, διεύρυνση των κοινωνικών παροχών. Θα αγωνίζεται για την ανάκτηση των απολειών, προβάλλοντας επιθετικά τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες και τις δυνατότητες που υπάρχουν αντικειμενικά για να ικανοποιηθούν. Ένα κίνημα που θα είναι και θα έχει σταθερό μέτωπο υπεράσπιση των εργαζομένων απέναντι στους επιχειρηματικούς μονοπωλιακούς ομίλους και σε κάθε κυβέρνηση που υπηρετεί. Το πάμε και από αυτό το βήμα ανακοινώνει την πρωτοβουλία και απευθύνει κάλεσμα σε όλα τα συνδικάτα, κάλεσμα σε κάθε συνδικαλιστή, σε κάθε εργαζόμενο, να ανοίξει συζήτηση και να μπει σε πρώτο πλάνο η ανάγκη της μετατροπής του συνδικαλιστικού κινήματος σε πραγματικό στήριγμα των εργαζομένων, σε δύναμη υπεράσπισης των συμφερόντων. Να συζητήσουμε πώς θα οργανώσουμε την πάλη μας. Να συζητήσουμε πώς θα ανασυντάξουμε το κίνημά μας, απελευθερώνοντάς το από το θανάσιμο εναγκολισμό της εργοδοσίας και των κυβερνήσεων. Κυρίως πρέπει να συζητήσουμε πώς θα φέρουμε τους νέους και τις νέες που δουλεύουν με τους πιο άθλιους μισθούς κοντά στα συνδικάτα. Συνάδελφοι και συναδέλφισσες, για τους εργαζόμενους πρέπει να αποτελέσει, όπως είπαμε, αιτία πολέμου η νέα παρέμβαση στο ασφαλιστικό. Τους προειδοποιούμε να μην τολμήσει η κυβέρνηση μαζί με τα αρπακτικά του μεγάλου κεφαλαίου να ακουμπήσουν τα ασφαλιστικά και συνταξιδοτικά δικαιώματα που απέμειναν. Αντιθέτως, βάζουμε μπροστά τα δικά μας αιτήματα για δημόσια και δωρεάν καθολική κοινωνική ασφάλιση, για μείωση των ορίων ηλικίας στην αξιοδότηση, να πληρώσουν το κράτος και οι εργοδότες. Η προώθηση του συστήματος των τριών πυλώνων αποτελεί στρατηγική δέσμευση της νέας δημοκρατίας προς το μεγάλο κεφάλαιο, για να απαλλαγούν οι επιχειρήσεις από το βάρος της κοινωνικής ασφάλισης. Και με μείωση των εργοδοτικών εισφορών, μείωση της κρατικής χρηματοδότησης και τη μετατροπή των συντάξεων από κοινωνική σε ατομική υπόθεση. Και εδώ μπαίνει μπροστά η συνδικαλιστική μαφία, μπαίνει μπροστά για να υλοποιηθεί αυτό που λένε μαζί με την κυβέρνηση και το ΣΕΒ, το Εθνικό Επαγγελματικό Ταμείο. Συνάδελφοι και συναδέλφισσες, μαζί με το ασφαλιστικό είναι και τα ζητήματα της υγείας. Πρέπει να διεκδικήσουμε αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν σύστημα υγείας για όλους, με κατάργηση της επιχειρηματικής δράσης σε αυτούς τους τομείς. Χιλιάδες προσλήψεις να γίνουν στα δημόσια νοσοκομεία, στα σχολιά, μόνιμων πλήρους απασχόλησης, εκπαιδευτικών και υγειονομικών όλων των ιδιωτήτων. Μονιμοποίηση των συμβασιούχων επικουρικών αναπληρωτών, να λειτουργήσουν κέντρα υγείας, κλινικές νοσοκομείων και όλες τις υποδομές οι οποίες έκλεισαν λόγω περικοπών. Συνάδελφοι και συναδέλφισσες, το φετινό σύνθημα του ΠΑΜΕ στη ΔΕΦ για ενωτικό, μαζικό ταξικό αγώνα, για σύγχρονους όρους δουλειάς, για ζωή με δικαιώματα, αποτελεί παράλληλα και την πρότασή μας για το επόμενο διάστημα.
πρέπει να δυναμώσουμε την οργάνωσή μας παντού, σε κάθε τόπο δουλειάς, σε κάθε επιχείρηση στη γειτονιά. Να αλλάξουμε τους σχετισμούς στο κίνημα, να αποβάλουμε τα σωματεία, τους ξεπουλημένους και συμβιβασμένους του κυβερνητικού και εργοδοτικού συνδικαλισμού. Εμπρός, λαέ, μισθή, μισθό και πάλι. Σήμερα υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις να ζήσουμε μια ζωή με δικαιώματα με βάση τις σύγχρονες ανάγκες μας. Σήμερα επήγει να δυναμώσει η διεκδίκηση σύγχρονων ζωής και δουλειάς με σημαία τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες. Ο δρόμος για τη λαϊκή ευημερία δεν περνάει μέσα από τη στήριξη του σχεδιασμού του κεφαλαίου για ανάπτυξη στην υπηρεσία του μεγαλύτερου κέρδους, αλλά μέσα από την πάλη για ανατροπή αυτού του σχεδιασμού, της ίδιας της εξουσίας του κεφαλαίου, για μια διαφορετική οργάνωση της οικονομίας προς όφελος της μεγάλης λαϊκής πλειοψηφίας. Γι' αυτό χρειάζεται να πάρουμε την υπόθεση στα χέρια μας, να μην την αφήσουμε σε κανέναν από αυτούς, σε κανέναν από τη συνδικαλιστική μαφία που τολμούν να μας κουνούν και το δάχτυλο, να μιλούν για τα συνδικαλιστικά στελέχη του ταξικού κινήματος. Έλεος, τα συνδικαλιστικά στελέχη του κινήματός μας είναι μπροστά, είναι κάθε μέρα στους αγώνες. Αυτοί να μας πουν που είναι, που δεν ξέρουν τι σημαίνει δουλειά. Αυτοί του κάθε μέρα κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους. Συναλλάσσονται με την κυβέρνηση για να μπορέσουν να κρατήσουν τους παχυλά αμοιβόμενους μισθούς τους. Καλή δύναμη, σύντροφοι και συντρόφισσες! Καλό αγώνα σε όλους!